Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε αυτό το θέμα για τα κόκκινα δάνεια και το σχέδιο για την αντιμετώπιση τους. Έχουμε, όπως είπαμε, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Αμανατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζημίση. Λοιπόν, γιατί διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια? Καταρχήν, η πρώτη μας έκταση είναι σε ποια επιτροπή έρχεται. Και σαν τροπολογία, έρχεται στην Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη. Η αντίστοιχη Επιτροπή των Οικονομικών δεν θα ασχοληθεί καν. Δεν μπορεί να ασχοληθεί καν με μια τροπολογία που έχει 21 άρθρα. Η πρώτη μας έκταση είναι αυτή. Η δεύτερη, κύριε Χατζημίση, είναι ουσιαστικά ότι είναι προς όφελος περισσότερο των τραπεζών. Έχει σαν κέντρο της τράπεζας, είναι τραπεζοκεντρική και δεν εξυπηρετεί αυτό που ακριβώς. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή που χρειάζονται επιχειρήσεις. Καταρχήν είναι για μέτρα των μικρών και επιχειρήσεων και επαγγελματιών, προς χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή προς τράπεζες κλπ. Και για πολλές επιχειρήσεων, μόνο για επιχειρήσεων. Δεν μιλάμε ούτε για φυσικά πρόσωπα, ούτε για κάτι άλλο. Ναι. Το πρώτο είναι ότι, κύριε Δημήτρη, θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή να εξυπηρετείται η ρύθμιση, δεν είναι επαρκή. Γιατί ζητάει να εξυπηρετείται το 75% προς όψους φορείς τους οποίους χρωστάει η επιχείρηση και το 25% οριζόντια μόνο είναι αυτό το οποίο δεν θα μπορεί να μην εξυπηρετείται και ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει αν δεν θα είναι κινητό και δεν θα υπολογίζουν το κλπ. Και ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο έχει και ο καθένας που έχει κλαδίσει και η επιχείρηση την οποία μπορεί να διαθέσει ένα οριζόντιο μέτρο ουσιαστικά βοηθάει τις τράπεζες. Μπαίνει και στην, αφαίρεται στην καλή θέληση των τραπεζών αυτό να το κάνουν και δεν είναι και υποχρεωτικό. Ναι. Τι διαφορετικό θα παρουσίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αμανατίδη, σε αυτήν την περίπτωση? Κύριε Χατζημίση, η πρόταση δική μας ήταν για τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου φορέα, ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα και της προστασίας, όχι τράπεζα, ένας ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα διαχειριζόταν όλα τα δάνεια, όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των φυσικών προσώπων, ο οποίος ήταν φορέας και προστασίας, αλλά και ταυτόχρονα και διαφάνειας. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνει ότι θέλετε και αυτοί που έχουν χρήματα να μην πληρώνουν ή να είναι υπερακτήδες, όπως λένε κλπ. Με την δημιουργία αυτού του ενδιάμεσου φορέας, ο οποίος θα ελέγξει και αυτό, υπάρχει και η διαφάνεια, αλλά και η προστασία. Και μιλάμε για το 20-30% το πολύ που μπορεί να διαθέτει από το εισόδημα το οποίο έχει ο καθένας. Γιατί εκείνο είναι το βασικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει εισόδημα, από πού θα πληρώσει το 75%. Όταν δεν έχω κάτι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε αυτήν την κατάσταση. Πώς θα το πληρώσουμε? Πληρώνει το μηδέν, τι να ζητήσει το 75%, τι να σου πληρώσει ο άλλος? Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει έστω μέχρι το 20-30%, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να πληρώνει το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο έχει ο καθένας για τα κόκκινα τα δάνεια. Αυτή ήταν η συνολική μας πρόταση. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή ο πυρήνας της πρότασής μας. Αυτή τη στιγμή ζητούν σε οποιονδήποτε εργοστάσιο να πληρώσει το 75%, μόνο το 25% δεν θα πληρώνεται και αυτό αν θα πάει για μετά και αν θα έχει και τους στόχους και οτιδήποτε. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια, έτσι όπως χαρακτηρίστηκε και από τον θέατρο της οικονομικής μας πολιτικής, μια τραπεζοκεντρική ρύθμιση η οποία δεν είναι επαρκή ακόμα και για αυτό το οποίο εξαγγέλλεται και στην αιτιολογική έκθεση την οποία γράφαμε, το πήραμε σήμερα το απόγευμα, κύριε Χατζημίση, μπροστά μας, είναι αλήθεια. Έχει πολλούς τεχνικούς όρους, τους οποίους μετά την επόμενη μέρα θα τους αποδελτιώσουμε, ας το πούμε, και θα δούμε το νόημά τους το ακριβώς. Αλλά στις γενικές αρχές είναι αυτό. Δεν θα ικανοποιήσει ούτε τους επιχειρηματίες, Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κύριε Αμανατίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζημίση. Καλό σας βράδυ.